Και πάμε για την τελευταία μας συνταγούλα για σήμερα, το γλυκό μας. Θα φτιάξουμε μια τάρτα σουφλέ με σοκολάτα. Πολύ καλά, ακούστε. Θα κάνουμε ένα μεγάλο σουφλέ, θα βάλουμε μέσα σε μια ταρτιέρα, θα ψήσουμε μέσα στο φούρνο και στο τέλος θα έχουμε μια υπέροχη τάρτα που ουσιαστικά μέσα η γέμιση θα είναι σουφλέ σοκολάτας. Ακούγεται πολύ δύσκολο, αλλά δεν είναι. Είναι πανεύκολο, γι' αυτό πάμε να δούμε την κάρτα. Για την τάρτα σουφλέ με σοκολάτα καραμέλα θα χρειαστούμε για τη βάση 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μία πρέζα αλάτι, 180 γραμμάρια βούτυρο παγωμένο, 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, ένα αυγό μεσαίο, μία κουταλιά της σούπας νερό και ένα κρόκο αραιωμένο σε μία κουταλιά της σούπας νερό. Για το σουφλέ θα χρειαστούμε 120 γραμμάρια βούτυρο, 260 γραμμάρια κουβερτούρα καραμέλα Nestlé Dessert, 4 αυγά μεσαία, 50 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας και μία πρέζα αλάτι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια σαντιγί και 80 γραμμάρια κουβερτούρα καραμέλα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, την όλη διαδικασία θα την κάνω σε ένα πολυκοπτικό, αλλά μπορούμε να την κάνουμε είτε στο μίξερ κανονικά με το σύρμα, είτε στο χέρι. Δεν έχει καμία σημασία. Απλά θέλω να σας δείξω ότι ό,τι σχέδια έχετε μέσα στην κουζίνα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να κάνετε γενικά συνταγές. Τώρα, για να κάνουμε μία βάση γλυκιά τάρτας, μία πατ σουκρέ, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και χρειαζόμαστε πολύ λίγα υλικά. Χρειαζόμαστε αλευράκι που θα μπει μέσα στο πολυκοπτικό. Επαναλαμβάνω, γίνεται και στο χέρι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά με αυτόν τον τρόπο γίνεται 2 λεπτά πιο γρήγορα. Θα ρίξουμε μέσα λίγο αλάτι. Εδώ. Το βούτυρο θέλουμε να είναι παγωμένο και θα το κόψουμε σε μικρά κυβάκια. Εδώ. Ρίχνουμε μέσα το βουτυράκι μας. Και μαντέψτε τι άλλο θα ρίξουμε μέσα. Πολύ καλά μαντέψτε. Την άχνη ζάχαρη. Γιατί η pâte brisée, ουσιαστικά η αλμυρή ζύμη για τάρτες, η διαφορά της με την pâte sucrée, δηλαδή τη γλυκιά ζύμη για τάρτες, είναι στην άχνη ζάχαρη. Άμα βγάλουμε την άχνη ζάχαρη, ουσιαστικά έχουμε μία αλμυρή τάρτα, οπότε είναι μία συνταγή που πρέπει οπωσδήποτε να μάθετε να κάνετε. Ρίχνουμε και την άχνη ζάχαρη μέσα, αλατάκι ρίξαμε, και στο πρώτο στάδιο θέλω να ανακατέψω το βούτυρο καλά με την άχνη ζάχαρη και το αλεύρι. Οπότε κλείνω το πολυκοπτικό και αφήνω να χτυπηθεί καλά το μυρό μου. Με το που δούμε ότι σπάσει τελείως το βούτυρο μέσα, προσθέτουμε ένα αυγουλάκι, εδώ, το νερό μας. Πολύ λίγο νερό θέλει, ίσα-ίσα και συνεχίζουμε το χτύπημα. Το επόμενο χτύπημα που θα κάνουμε δεν θα είναι για πολλή ώρα. Θέλουμε ελάχιστη ώρα, 10 δευτερόλεπτα, ως εκεί. Δεν θέλουμε να παραχτυπήσουμε το μείγμα μας, γιατί. Είναι πολύ απλά τα πράγματα και θέλω να καταλάβετε ακριβώς τι γίνεται σε μία βάση για τάρτα. Η βάση για τάρτα θέλουμε να έχει την υφή του μπισκότου. Για να έχει την υφή του μπισκότου δεν πρέπει να δουλευτεί πολύ το αλεύρι μαζί με υγρασία. Όταν χτυπούσαμε το βούτυρο μαζί με το αλεύρι, ουσιαστικά η γλουτένη δεν μπορούσε να αναπτυχθεί γιατί δεν υπήρχε υγρασία. Όταν ρίξαμε το νεράκι και το αυγό μέσα, το αλεύρι άρχισε να ενεργοποιεί τη γλουτένη του, οπότε άρχισε το όλο μείγμα να θέλει να γίνει πιο ελαστικό, να θέλει να γίνει περισσότερο ζυμάρι για ψωμί. Οπότε, άμα χτυπήσω τώρα σε αυτό το σημείο πολλή ώρα το ζυμάρι μου, ουσιαστικά θα χαλάσω την υφή που θέλω να έχει η βάση της τάρτας μου. Γι' αυτό το λόγο δεν χτυπάμε πολύ και άμα δούμε ότι δεν έχει ανακατευτεί καλά μέσα στο μίξερ, που σας είπα ότι το μίξερ είναι προαιρετικό, μπορούμε να το κάνουμε και στα χέρια. Όπως είναι, μεταφέρουμε το μείγμα μας σε ένα μπολ, εδώ. Βλέπετε την υφή που έχει το μείγμα μας, δεν πρέπει να σας απασχολεί σε αυτό το σημείο και ουσιαστικά θέλω να το δέσω. Ίσα-ίσα ανακατεύω λίγο και το μείγμα μου θα δέσει. Τώρα, ο κανόνας λέει ότι το μείγμα όπως είναι πρέπει να το τυλίξω σε μία μεμβράνη και να το βάλω στο ψυγείο να ξεκουραστεί για τουλάχιστον μισή ώρα και μετά να το ανοίξω για να κάνω την τάρτα μου. Αυτός ο κανόνας όντως ισχύει, δεν αλλάζω πράγματα που λέω και δεν αλλάζω πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε. Αλλά ξέρω ότι για μερικούς ίσως η όλη διαδικασία το να περιμένουν και να ανοίξουν ξανά ένα ζυμάρι να είναι χρονοβόρα στο μυαλό τους και να λένε ότι πω πω αυτή η συνταγή είναι δύσκολη και δεν θέλω να την κάνω. Αυτό που θέλω να σας αποδείξω είναι ότι άμα τελικά θέλετε να κάνετε την όλη διαδικασία χωρίς να ξεκουράσετε το ζυμάρι, γίνεται. Δεν υπάρχει θέμα. Το μόνο που θέλω να προσέξετε είναι όπως είναι το ζυμάρι, πολύ γρήγορα και με λίγες κινήσεις να το χειριστείτε. Γιατί άμα με πολλές κινήσεις αυτή τη στιγμή αρχίζω να χειρίζομαι το ζυμάρι, σημαίνει πως θα το ταλαιπωρήσω. Ουσιαστικά θα περάσω πολύ θερμοκρασία μέσα στο ζυμάρι, θα λιώσει το βούτυρο και θα χαλάσει η υφή από τη βάση μας.
Γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά θέλουμε να ξεκουραστεί το ζυμάρι μέσα στο ψυγείο, γιατί θέλουμε να κρυώσει 100% το βούτυρο. Οπότε, πολύ προσεκτικά θα κοιτάξω να απλώσω ομοιόμορφα το ζυμάρι μου. Απλώνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Να σας πω ότι η θερμοκρασία που περνάει από τα χέρια μου μέσα στο ζυμάρι του κάνει κακό, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Οπότε, σε περίπτωση που έχετε χρόνο, θέλω να ξεκουράσετε το ζυμάρι και να το ανοίξετε με τον πλάστη και μετά να το στρώσετε. Γιατί είναι πιο σίγουρος τρόπος, αλλά βέβαια, άμα για εσάς ο χρόνος είναι αποτρεπτικός στο να φτιάξετε τις συνταγές σας, καλύτερα να το κάνετε έτσι και να κάνετε τη συνταγή. Γιατί για μένα πολύ βασικό είναι όλοι να δοκιμάζετε καινούργιες συνταγές. Οπότε σας δείχνω ότι και με αυτόν τον τρόπο γίνεται. Δεν είναι σωστός ο τρόπος, το ξαναλέω, αλλά γίνεται. Τώρα, παίρνουμε ένα πιρουνάκι και κάνουμε τρύπες στο ζυμάρι μας. Γιατί κάνουμε τρύπες? Γιατί το ζυμάρι μας δεν θέλουμε να φουσκώσει μέσα στο φούρνο. Κάνουμε μία ζύμη για τάρτα. Οπότε ουσιαστικά το ζυμάρι πρέπει να μείνει ακριβώς όσο ήταν πριν το ψήσουμε σε πάχος. Δεν θέλουμε να φουσκώσει. Γι' αυτό το λόγο οι τρύπες θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο να φύγει όλη η υγρασία που έχει το ζυμάρι. Γιατί το ζυμάρι μας έχει υγρασία, το νεράκι που ρίξαμε και το αυγό είναι αρκετά στο να το κάνουν να φουσκώσει πάρα πολύ. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Τώρα, πώς το ψήνουμε? Παίρνουμε μία μεμβράνη εδώ. Απλώνουμε μία μεμβράνη και σταυρωτά βάζουμε την άλλη μεμβράνη έτσι και έχουμε το κλασικό βάρος μας, ξέρουμε αυτό. Αυτό εδώ έχει μίξ, απορίζει, μαυρομάτικα, τι άλλο έχει, φακές, ρεβίθια, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Θα μπορούσαμε βέβαια να βάλουμε και ειδικά βάρη που χρησιμοποιούμε για τις τάρτες μας. Ουσιαστικά μοιάζουν σαν μικρά πετραδάκια, τα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στη μαγειρική, αλλά αυτά είναι ειδικά για μαγειρική. Οπότε αν δεν έχετε αυτά, ριζάκι, φακές, ρεβίθια, μαυρομάτικα, ό,τι σας αρέσει ρίξτε μέσα. Απλά βεβαιωθείτε ότι αυτό το βάρος που θα ρίξουμε τώρα μέσα στην τάρτα μας δεν θα το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε φαγητό μετά. Γιατί δεν ψήνονται μετά τα ρεβίθια, καταλαβαίνετε, θα έχουν γίνει πέτρες. Και βεβαιωνόμαστε ότι κάθε φορά θα χρησιμοποιούμε τα ίδια και δεν θα ξοδεύουμε τζάμπα υλικά για βάρος μέσα στην τάρτα μας. Λοιπόν, τυλίγουμε καλά τη μεμβράνη από έξω προς τα μέσα και είναι πολύ σημαντικό να μην έχουμε εκτεθειμένη καθόλου μεμβράνη γύρω-γύρω, γιατί η εκτεθειμένη μεμβράνη είναι αυτή που καίγεται. Μην φοβάστε τη μεμβράνη, θα μπει μέσα στο φούρνο, αλλά θα μπει στους 160 βαθμούς. Πάνω από 160 βαθμούς υπάρχει θέμα, η μεμβράνη μπορεί να αρχίζει να καίγεται. Οπότε, φούρνος μένω προθαρμασμένος στους 160 βαθμούς και θα ψήσω για μισή ωρίτσα με βάρος. Μετά θα ξεσκεπάσω, θα καλύψω με λίγο κρόκο αυγού και θα ψήσω για άλλα 10 λεπτάκια. Συνολικά θέλουμε 40 λεπτά. 30 με βάρος και 10 χωρίς βάρος. Μόλις είναι έτοιμο το ζυμάρι μας, θα βγάλουμε, θα ετοιμάσουμε το μείγμα για σουφλέ, θα ρίξουμε μέσα και θα συνεχίσουμε το ψήσιμο. Λοιπόν, η ζύμη μας είναι έτοιμη. Το πιο σημαντικό κομμάτι για να φτιάξουμε μία τάρτα είναι η βάση, γιατί ουσιαστικά είναι και το πιο δύσκολο. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Έτσι όπως είναι, άμα βάλουμε ρύζι ομό χωρίς τίποτα μέσα και τα αφήσουμε να κάτσει, μπορούμε να το συντηρήσουμε σε θερμοκρασία δωματίου και μήνες. Γιατί ουσιαστικά δεν θέλουμε να πάρει υγρασία η τάρτα μας. Όπως βλέπετε, έχει και το αυγουλάκι γύρω-γύρω. Σας είπα τα τελευταία 10 λεπτά, λύφουμε λίγο κρόκο, γιατί θέλουμε ο κρόκος τι να κάνει, να σφραγίσει ουσιαστικά την τάρτα μας για να μην τραβήξει τη γέμιση που θα ρίξουμε στην συνέχεια μέσα. Τώρα, κλείνω ξανά την τάρτα εδώ πέρα και πάμε να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε τη γέμιση. Για τη γέμιση τα πράγματα είναι πολύ απλά. Χρειαζόμαστε ένα μπερμαρί, ουσιαστικά μία κατσαρόλα με νεράκι που βράζει, βάζουμε πάνω ένα μπολ και θα ρίξουμε μέσα το βούτυρο και τη σοκολάτα μας. Το βούτυρο το κόβουμε σε ωραία κομματάκια, εδώ και εδώ και εδώ. Και θα προσθέσουμε την σοκολάτα μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κουβερτούρα Nestlé Dessert σοκολάτα γάλακτος με καραμέλα, η οποία περιέχει φυσικό εκχύλισμα βανίλιας Μαδαγασκάρης. Κόβεται εύκολα, λιώνει εύκολα και πολύ σημαντικό είναι να θυμάστε ότι όταν χρησιμοποιούμε ποιοτική κουβερτούρα δεν πρόκειται να αποτύχουμε με τίποτα στο γλυκό μας. Το γλυκό μας θα βγει νόστιμο και το συγκεκριμένο γλυκό θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Το συγκεκριμένο γλυκό θα έχει γεύση και σοκολάτα και καραμέλα. Είναι ένας συνδυασμός ακαταμάχητος, δεν μπορεί να αντισταθεί ποτέ και κανείς, γιατί η καραμέλα είναι το αγαπημένο μας, η σοκολάτα είναι το αγαπημένο μας, οπότε δύο αγαπημένα σε ένα κάνουν το γλυκό μας τόσο μα τόσο νόστιμο. Θέλω μια μισή συσκευασία, οπότε ανοίγουμε, κόβουμε σε μικρά κομματάκια και ρίχνουμε μέσα στο μπερμαρί μας. Μυρίζει καραμέλα, είναι φανταστικό, δεν υπάρχει. Και πιστέψτε με ότι όταν το δοκιμάσετε θα ενθουσιαστείτε και εσείς. Θέλω μια μισή συσκευασία, οπότε την άλλη την κόβω εδώ, στη μέση. Την υπόλοιπη μισή θα τη χρησιμοποιήσουμε για το ντεκόρ στο τέλος. Εδώ και εδώ και εδώ. Τώρα,
Αυτή την κρατάω γιατί θα στολίσουμε στο τέλος την τάρτα μας. Και όση ώρα λιώνει το βούτυρο μαζί με τη σοκολάτα, θα χτυπήσουμε τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη μέχρι που να φρατέψουν. Πολύ απλά, 4 μπουλάκια μέσα στον κάτω του μίξερ. Και τι πρέπει να προσέξουμε, φίλε Διονύση, όταν ρίχνουμε τα αυγά μας μέσα? Σοβαρά, αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Να μην μας πέσει τσόφλι, αλλά νόμιζα ότι θα θεωρούσες ότι είναι χαζό και δεν θα το έλεγες. Αλλά όντως, δεν θέλουμε κανένα τσόφλι μέσα. Οπότε, πολύ προσεκτικά, 4 βουλάκια θα ρίξω μέσα την ζάχαρη μου. Θα ρίξω και λίγο βανίλια μέσα. Αν και έχει βανίλια μέσα η σοκολάτα, θα ρίξουμε βανίλια και εδώ. Και αυτό που πρέπει πάντα να θυμόμαστε στην καραμέλα είναι τι. Τι! Πες! Πες εσύ! Πες εσύ! Δεν ξέρει κανείς. Γιατί. Αλάτι. Όταν βάζουμε αλάτι μαζί με την καραμέλα, η γεύση της καραμέλας πολλαπλασιάζεται. Και όταν λέω πολλαπλασιάζεται, το εννοώ. Τώρα θέλετε να βάλετε το αλάτι εδώ ή εδώ, βάλετε το όπου θέλετε, αρκεί να βάλετε αλάτι. Εγώ συνιστώ πάντως το αλάτι να το βάλετε στα αυγουλάκια σας. Μην το λυπηθείτε, βάλτε αλατάκι. Και ήρθε η ώρα να φρατέψουμε τα αυγά. Όση ώρα θα πάρουν τα αυγά να φρατέψουν μαζί με τη ζάχαρη, θα έχει λιώσει και η σοκολάτα μαζί με το βούτυρο, θα τα ενώσω, θα τα ρίξω στην ταρτιέρα και μέσα στο φούρνο. Ο χρόνος και η θερμοκρασία που δουλεύουμε την κουβερτούρα θέλουν προσοχή. Αν την παραψήσουμε, μπορεί να καεί και να χάσει όλα τα αρώματα και τις γεύσεις της. Και τα αυγουλάκια μας έχουν αφρατέψει όπως βλέπετε. Εδώ. Μπορούμε κατευθείαν να ρίξουμε τη σοκολάτα μαζί με το βούτυρο μέσα και να συνεχίσουμε το ανακάτεμα. Αλλά άμα δεν ξέρετε να το κάνετε ελεγχό, να υπάρχει περίπτωση να πέσει ο όγκος από το σουφλέ και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε για καλό και για κακό, θα κάνουμε έτσι τον παράδοτο τρόπο. Ανακατεύουμε το βούτυρο μαζί με τη σοκολάτα. Θέλουμε να λιώσει τελείως η σοκολάτα, να μην μείνουν καθόλου κομματάκια. Τέλεια. Και ρίχνουμε τη σοκολάτα μαζί με το βούτυρο μέσα στο μείγμα με τα αυγά. Βροχιδών, όπως είναι ολόκληρη. Μην φοβάστε. Ουσιαστικά να σας πω ότι η συνταγή αυτή θα έβγαινε και άμα δεν αφρατεύουμε καθόλου τα αυγά με τη ζάχαρη. Δεν θα έβγαινε τόσο αφράτο, αλλά πάλι θα έβγαινε σε περίπτωση που αναρωτιέστε τι θα γινόταν άμα δεν αφράτευαν καλά τα αυγά. Και τι θέλω. Θέλω μια ωραία κουταλίτσα αυτή και να ανακατέψω το μείγμα μου. Κοιτάξτε. Ουχου. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο που είναι το μείγμα. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι θα θέλετε πάρα πολύ να βάλετε δαχτυλάκι μέσα και να δοκιμάσετε. Αλλά όλοι θα σας λένε μην το κάνετε αυτό γιατί έχει ομά αυγά. Οπότε μην το κάνετε άμα σας λένε ότι έχει ομά αυγά. Τώρα, όπως είναι, ρίχνουμε όλο μας το ωραίο το μείγμα εδώ, μέσα στην τάρτα μας. Και ήρθε η ώρα για το ψήσιμο. Ο φούρνος μου είναι πάλι στους 160, δεν έχουμε αλλάξει θερμοκρασία από πριν. Και ψήνουμε για 30 λεπτάκια. Όταν βγει η τάρτα από το φούρνο, πρέπει ουσιαστικά το μείγμα μας να είναι ακόμα λίγο υδαρές, να είναι λίγο ακόμα υγρό. Δεν μας πειράζει, γιατί καθώς θα στέκεται η τάρτα μας, θα σφίξει το μείγμα. Άμα θέλουμε να το σερβίρουμε όμως ζεστό όπως είναι από το φούρνο, ψήστε το λίγο παραπάνω, 35 με 40 λεπτά, γιατί θέλετε να κόψετε κομμάτι εκείνη την ώρα. Άμα θέλετε να το σερβίρετε πιο μετά, τότε αφήστε το στα 30 λεπτάκια και καθώς περνάει η ώρα, θα σταθεροποιείτε. Εγώ θα το αφήσω στα 30 λεπτά και θα το αφήσω να κρυώσει για να σερβίρω μετά. Η λέξη τάρτα προέρχεται από τη γαλλική λέξη tart, που σημαίνει τάρτα ή πίτα. Η διαφορά είναι ότι η τάρτα παραμένει ανοιχτή, χωρίς το επανοφύλλο που καλύπτει τη γέμιση. Η ζύμη για τάρτες παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 1550, περίπου 200 χρόνια μετά από τις ζύμες της πίτας. Λοιπόν, και η τάρτα μας είναι έτοιμη. Κοιτάξτε εδώ. Μπορείτε να την σερβίρετε κατευθείαν από εδώ, από το σκεύος, άμα θέλετε να την κάνετε όμως πιο επίσημη, πιο εντυπωσιακή. Αδειάστε σε μία ωραία πιατέλα, εδώ. Και να σας πω ότι εγώ έχω ετοιμάσει λίγο σαντιγί, να ρίξουμε από πάνω να την κάνουμε ακόμα πιο εντυπωσιακή, γιατί όντως, κοιτάξτε εδώ, νομίζω ότι συνταγή για σαντιγί δεν θα έπρεπε να σας δώσω, θα έπρεπε ήδη να έχετε μάθει πολλά στην εκπομπούλα μας, αλλά απλά κρέμα γάλακτος παγωμένη με ελάχιστη άχνη ζάχαρη, περίπου 20-30 γραμμάρια. Τα χτυπάμε στο μίξερ και μας κάνουν σαντιγί. Τώρα, απλώνουμε εδώ τη σαντιγί μας
Και έτσι με αυτόν τον τρόπο και στα σημεία που έχει σπάσει το σουφλέ μας, γιατί είναι πολύ φυσιολογικό να σπάσει σε κάποια σημεία η τάρτα μας, γιατί είναι σουφλέ, φουσκώνει και ξεφουσκώνει. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο κρύβουμε και όποιες ατέλειες θα μπορούσε να δει κάποιος. Και ήρθε η ώρα να γαρνίρουμε. Θα γαρνίρουμε με σοκολάτα κουβερτούρα Nestlé Dessert, γάλακτος με καραμέλα. Η μισή που μας είχε μείνει, απλά πάρτε με έναν τρίφτη, τρίψτε λίγο από πάνω. Εδώ. Και ο. Και ο. Φτάνει Διονύση. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Και μυρίζει και καραμέλα καθώς τρίβουμε, οπότε είναι ακόμα πιο φανταστικό. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε ένα υπέροχο κομμάτι. Κοιτάξτε εδώ. Και η τομή του είναι καταπληκτική και όλα του είναι καταπληκτικά. Και το σουφλέ μας σε τάρτα είναι έτοιμο. Μέσα η γέμιση είναι τόσο αφράτη, από πάνω έχει τόσο αφράτη σαν τη γη και από κάτω, όπως βλέπετε, είναι τόσο τραγανή η βάση, ακριβώς όπως πρέπει και ουσιαστικά δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα άλλο. Αυτό το κομμάτι τα έχει όλα, δεν χρειάζεται τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Μυρίζει καραμέλα καθώς κόβει σε ένα ολόκληρο κομμάτι και είναι πάρα πολύ εύκολη να τη φτιάξετε. Μπορεί να το φτιάξει ο καθένας. Για την τάρτα σουφλέ με σοκολάτα καραμέλα. Φτιάχνουμε πρώτα τη βάση, βάζοντας στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια το αλεύρι, το αλάτι, το βούτυρο κομμένο σε κύβους, την άχνη ζάχαρη και χτυπάμε μέχρι να σπάσει τελείως το βούτυρο. Προσθέτουμε το αυγό, το νερό και συνεχίζουμε να χτυπάμε για ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Μεταφέρουμε τη ζύμη σε ένα μπολ και την πλάθουμε με τα χέρια μέχρι να δέσει. Έπειτα, την απλώνουμε ομοιόμορφα σε μια στρογγυλή φόρμα με αποσπόμενη βάση και κάνουμε περιμετρικά ένα γύσο 3-4 εκατοστών για να κρατήσει τη γέμιση. Τρυπάμε με πιρούνι την επιφάνεια της ζύμης. Απλώνουμε σταυρωτά διάφανη μεμβράνη, τη γεμίζουμε με όσπρια για να μην φουσκώσει και την ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για 30 λεπτά. Στη συνέχεια, αφαιρούμε τη μεμβράνη με τα όσπρια, αλείφουμε τη βάση με τον κρόκο αυγού αραιωμένο σε νερό, την ψήνουμε για ακόμα 10 λεπτά και την αφήνουμε να κρυώσει. Για τη γέμιση, βάζουμε σε μπεν μαρί το βούτυρο και την κουβερτούρα καραμέλα σε κομμάτια και ανακατεύουμε με μία μαρίς μέχρι να λιώσουν και να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ τα αυγά, τη ζάχαρη, το εκχύλισμα βανίλιας, το αλάτι και χτυπάμε για 5 με 6 λεπτά μέχρι να φραντέψουν. Προσθέτουμε το μείγμα της λιωμένης σοκολάτας και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Απλώνουμε τη γέμιση στη βάση της τάρτας και την ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για 30 με 40 λεπτά. Αφού ψηθεί, την αφήνουμε να κρυώσει. Απλώνουμε με ένα κουτάλι τη σαντιγί σε όλη την επιφάνεια της τάρτας, τρίβουμε από πάνω την υπόλοιπη κουβερτούρα καραμέλα και σερβίρουμε. Το μόνο που χρειαζόμαστε τώρα είναι ένα κουταλάκι και να δοκιμάσουμε την τάρτα μας. Να σας πω ότι αυτή και όλες οι υπέροχες συνταγές που φτιάξαμε σήμερα βρίσκονται στο κανάλι μας στο YouTube. Άκης Πετρετζίκης, απλά πατήστε το κουμπάκι, κάντε subscribe και θα δείτε ότι έχουμε περίπου 1000 συνταγές σε βίντεο μέσα. Είναι το πρώτο κανάλι μαγειρικής στην Ελλάδα, του αξίζει γιατί έχει πάρα πολλές συνταγές και όλες οι συνταγές είναι μοναδικές και βγαίνουν πάντα. Τώρα. Τέλειο ζυμάρι, τέλεια γέμιση σοκολάτας με καραμέλα, τέλεια σαντιγί, τέλειο όλο μαζί. Δεν χρειάζεται να προσθέσεις τίποτα παραπάνω, δεν χρειάζεται σάλτσες από πάνω, δεν χρειάζεται παγωτά, δεν χρειάζεται τίποτα. Αυτή η τάρτα είναι πρωταγωνιστής από μόνη της και είναι τόσο ωραία που δεν μπορείς να σταματήσεις να τρως με τίποτα. Και είναι γλυκιά-γλυκιά, όπως σας είπα. Μπορείς να φας ένα ολόκληρο κομμάτι και ουσιαστικά να μην λιγωθείς καθόλου. Τώρα θα με αφήσετε ένα λεπτό να φάω την τάρτα μου.